Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλο καλησπέρα, τον κόσμο. Καλησπέρα. Ναι, γίνεται μια τεράστια. Πες τα λίγο από την αρχή. Πες τα λίγο από την αρχή. Πες ακριβώς τι είναι αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει και κόσμο που ξέρεις δεν έχει ενημερωθεί και έχει ενδιαφέρον να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Και λοιπόν, κάθε χρόνο γίνεται ένας τεράστιος διαγωνισμός με παγκόσμιο αντίκτυπο στα μίντια και σε τηλεοράσεις και τα λοιπά, σε ένα στυλ National Geographic ντοκιμαντέρ που θα γίνει μετά τον αγώνα αυτό, στον οποίο παίρνουν μέρος 20 απλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Δεν είναι κανένας υπεραθλητής, οτιδήποτε τέτοιο. Και θα πάρουν 20 άτομα που βγαίνουν μέσα από την ψηφοφορία των διοργανωτών από χιλιάδες διαγωνιζομένους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε οριακά στην πρώτη θέση. Δηλώνει συμμετοχή ελεύθερα όποιος θέλει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να αναλύσει τα πάντα. Οποιοςδήποτε. Δηλαδή μπορούν να μπουν χιλιάδες κόσμο, οποιοςδήποτε. Δεν έχει σημασία ανεξαρτήτου ηλικίας. Δηλαδή από 18 και πάνω μέχρι δεν έχει ηλικία. Πέρσι, ας πούμε, είχε έναν Αμερικανό 65 χρονών. Μάλιστα. Πέρσι, πού ήταν ο διαγωνισμός, ο νικητής που πήγε. Δεν υπάρχει στο τέλος του διαγωνισμού κάποιος νικητής που βγαίνει πρώτος από τον αγώνα αυτό. Ουσιαστικά προσπαθούν αυτοί να δείξουν την ευγενία άμυλα και ότι μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε, μέσα σε εισαγωγικά, θέλει να έχεις και κάποια στοιχεία καλά για να αντέξεις. Σαφώς, χρειάζεται φυσική κατάσταση, βεβαίως. Ναι, φυσική κατάσταση, χρειάζεται να έχεις γνώσεις σκι και όχι απλώς σε απλό επίπεδο και σε λίγο υψηλό επίπεδο. Και φυσικά να είσαι ένας καλός team player, γιατί εκεί πέρα θα συνεργαστείς για την επιβίωσή σου στους μείον 30. Δηλαδή μιλάμε τώρα για καταστάσεις, ας πούμε, δεν είναι το κάμπινγκ που πηγαίνουμε εμείς στη Χαλκιδική και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα για σκηνή μέσα στους πάγους, σε μέρη που δεν έχει πατήσει ο άνθρωπος το πόδι του. Το tour είναι 300 χιλιόμετρα με σκυλιά, με έλκυθρο και τα λοιπά. Και γίνεται σε άγωνη περιοχή. Μέσα από βουνά, πάνω από παγωμένες λίμνες, μέσα από δάση κτλ. Η διαδρομή είναι τέτοια. Δεν περνάει μέσα από πόλεις. Μην φανταστεί κανένας ότι θα πέρασουμε μέσα από χωριά, θα σταματήσουμε να πάρουμε λίγο να φάμε κάτι κτλ. Εμείς θα μαγειρεύουμε για τον εαυτό μας, εμείς θα μαγειρεύουμε πρώτα για τα σκυλιά. Είναι ένας δύσκολος διαγωνισμός που τεστάρει την πραγματική χειμερινή επιβίωση που μπορείς να αποκτήσεις, να δεις αν να τεστάρεις τον εαυτό σου. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη. Στην παρούσα φάση είσαι ακόμα στην δεύτερη θέση στην ψηφοφορία ή κατάφερες να το ανατρέψεις αυτό? Λοιπόν, χθες το βράδυ ήμασα στην πρώτη θέση και με βοήθησε πάρα πολύ και η ΠΑΕΠΑΟΚ να αποκτήσουμε λίγο μία απόσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χάσαμε το προβάδισμά μας, πήγαμε δεύτερη και μείναμε πίσω με 450-500 ψήφους. Και σήμερα το πρωί γίνεται μια πραγματικά... Δεν μπορώ η λέξη απίστευτη προσπάθεια είναι πολύ μικρή σε αυτό που γίνεται. Έχουμε ανατρέψει το προβάδισμα και είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στους 40 ψήφους μπροστά. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο. Έχει μείνει μια μισή μέρα ακόμη για να βοηθήσει ο κόσμος. Όλοι από την ΠΑΕ, από τους δημοσιογράφους, όλους τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, απλός κόσμος, άγνωστοι, γνωστοί, έχουν ποστάρει το link, όπως και ο Κώστας που το ανέβασε λίγο πριν για να βοηθήσουμε. Είναι πραγματικά και κυριολεκτικά 7 δευτερόλεπτα από το χρόνο του καθενός μας να ψηφίσει με τις οδηγίες που λέει το post που έχει αναβεί παντού. Και θα κάνουμε, ας πούμε, κάτι πολύ δυνατό. Θα διαφημίσουμε ξέχωρα από τον ΠΑΟΚ, γιατί εγώ έχω τη δικιά μου την τρέλα, έτσι. Θα διαφημίσουμε και πάνω απ' όλα τη χώρα μας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη επαφή με τη χώρα μας ή σε ένα περιβάλλον τώρα στη Σουηδία που δεν έχει επαφή με τη χώρα μας. Στο διαγωνισμό θα είναι άνθρωποι από την Ινδία, θα είναι άνθρωποι από την Νότιο Αμερική, από την Αφρική, από όλο τον κόσμο και είναι ένας λόγος να διαφημίσουμε τη χώρα μας πάνω απ' όλα. Γιατί στο εξωτερικό, επειδή ταξιδεύω πολύ, στο εξωτερικό να ξέρετε ότι για τη χώρα μας έχουν μία άποψη τριτοκοσμικής χώρας, μιας χώρας που είναι, ας πούμε, στην Αφρική. Δηλαδή, το συναντάω κάθε φορά που πάω στο εξωτερικό. Και είναι πραγματικά και κυριολεκτικά κρίμα να υπάρχει αυτή η κακή εικόνα της χώρας και να μην μπορείς να τους
να τους το πεις, να τους το εξηγήσεις από κοντά ότι δεν είναι κακή η χώρα μας, οι Έλληνες δεν είναι κακοί. Δεν έχουν κλέψει, δεν έχουν κάνει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το ταξίδι αυτό και σαν διαφήμιση και για τη χώρα. Και φυσικά εννοείται και για την ομάδα μας. Ναι, σαφώς. Τώρα πάμε λίγο. Πες λίγο, πες. Ο διαγωνισμός αυτός πότε θα ολοκληρωθεί, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος? Ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει μέχρι και αύριο. Αύριο το βράδυ στις 12 η ώρα θα λήξει. Λένε δύο ημέρες ακόμη. Το ταξίδι θα γίνει 3 με 8 Απριλίου, γιατί τώρα εκεί πέρα η περιοχή που θα γίνει ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή έχει μείον 50 με μείον 45 βαθμούς Κελσίου. Τον Απρίλιο οι θερμοκρασίες παίζουν από μείον 30 μέχρι μείον 15 βαθμούς Κελσίου, οπότε το ταξίδι θα γίνει 3 με 8 Απριλίου. Θα πάμε δύο μέρες νωρίτερα για να μας εκπαιδεύσουν στο πώς να στείνουμε και πώς να φτιάχνουμε ιγκλού στο χιόνι και να ταΐζουμε και να μαγειρεύουμε για τα σκυλιά ειδικές τροφές. Και είναι ουσιαστικά ένα δεκαήμερο που θα είμαστε πάνω στην Νορβηγία και στην Σουηδία, γιατί θα περάσουμε και στη διπλανή χώρα. Πόσο κόσμος που θέλει να ενισχύσει την προσπάθειά σου μπορεί να ψηφίσει? Γιατί τώρα αυτό είναι το ζητούμενο. Οκ, το εξήγησες, το καταλάβα. Καταρχήν, από την Ελλάδα υπάρχει άλλος υποψήφιος? Αυτή τη στιγμή η θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε μένα και στην Πορτογαλίδα αποκλειστικά. Όλοι οι άλλοι υποψήφοι... Ο Ιταλός μάλλον έχει φάει ποινή αποκλεισμού για κάποιες ημέρες, γιατί μάλλον πρέπει να έκλεψε ψήφους, γιατί αυτοί ελέγχουν τους ψήφους όλους. Συγγνώμη, δηλαδή πώς μπορείς να κλέψεις ψήφους, δεν καταλαβαίνω. Φάει ποινή και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή η θέση παίζεται ανάμεσα σε... Βαγγέλη, μισό το λίγο. Πώς κλέβεις ψήφους, δεν κατάλαβα. Πώς το έκανε αυτό? Πίστεψέ με, εδώ και 21 μέρες που κυριολεκτικά είμαι άϊπνος και οι περισσότεροι το γνωρίζετε και το ξέρουν πάρα πολύ φίλοι μου, γιατί είμαι όλη την ημέρα πάνω από αυτό το διαγωνισμό. Έχω ακυρώσει τρελό ταξίδι στην Ινδονησία για να τρέξω αυτό το διαγωνισμό. Θα πήγαινα εκεί να σηκώσω τη σημαία του ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες, αλλά το ακύρωσα για να κυνηγήσω αυτό το τρελό το πράγμα. Μας έρχονται μηνύματα από τον Μπαγκλαντές, μου έχουν έρθει μηνύματα από Ινδία. Αν θέλεις να υπάρχουν site αυτή τη στιγμή τα οποία μπορείς να πληρώσεις $70 και να σου περάσουν μέσα στο σύστημα 500 ψήφους κλεμμένους. Κατάλαβα. Εντάξει, okay. Αυτό το βρίσκουν οι διοργανώτες και ακυρώνουν πολύ κόσμο. Πέρσι είχε βγει στο group της Benelux ένας Βέλγος πρώτος. Και εκεί που χαιρότανε, το ανακοινώσαν ότι θα πάει ένας Ολλανδός που βγήκε δεύτερος στη βαθμολογία. Μάλιστα. Γιατί είχε κλέψει. Μάλιστα, είχε κλέψει. Λοιπόν, τώρα, άλλος Έλληνας υπάρχει στο διαγωνισμό? Στο διαγωνισμό υπάρχει μία Ελληνίδα προς το παρόν, η οποία είναι πάρα πολύ μακριά. Ωραία. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε εμείς 9.500 ψήφους αυτή τη στιγμή και η Ελληνίδα έχει 2.500 ψήφους. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η θέση, το ticket είναι εγώ ή η Μόνικα, αυτή που κυριολεκτικά, ας πούμε, το έχω πάρει πατριωτικά, γιατί κοροϊδεύει τους Έλληνες, ανεβάζει γιαούρτια στα Facebook. Διάβασα κάνει... ότι προσπάθησε να το παίξει και λίγο πατριώτησα. Θυμηθείτε ότι οι Έλληνες μας πήραν το Euro του 2004, που να έχει γράψει κάποια στιγμή, για να οθήσει Πορτογάλους να την ψηφίσουν. Λοιπόν. Ναι, το έχει γυρίσει στο έπος του 2004 για να απορρώσει τους Πορτογάλους να την βοηθήσουν. Και όντως πήρε βοήθεια, δηλαδή την ψηφίσανε, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος από τότε. Ακόμη πονάει. Και ήμουνα μέσα και στον τελικό και στον ημιτελικό και δεν ξέρω τι δώρο να τη στείλω όταν τελειώσει ο διαγωνισμός και αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Πώς ψηφίζω? Εγώ ψήφισα. Πώς ψηφίζει ο κόσμος τώρα? Γιατί πρέπει να το δώσω να το καταλάβουν, γιατί δεν είναι απλή διαδικασία. Με την έννοια ότι άμα βρει κάποιος το link... Απλή για κάποιον που έχει σχέση με την τεχνολογία. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το έχει ποστάρει και είπα, πάω χθες το απόγευμα, μπορούν να μπουν στο... Όλα γίνονται μέσω Facebook. Μπορεί να βρει το link μέσω της ΠΑΕΠΑΟΚ που το έχει ανεβάσει χθες. Μπορεί να το βρει στο δικό σου το προφίλ, όπως έχει ανέβει και στο τέτοιο, και στο δικό μου το προφίλ, στο Βαγγέλης Βασιλιάδης, θα με βρούνε. Μπορούν να το βρούνε και στο προσωπικό μου το ταξιδιωτικό το site, στο vangelis.gr, που είναι ουσιαστικά ένα ταξιδιωτικό blog. Αυτή τη στιγμή παίζει παντού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βοηθάνε γνωστοί, άγνωστοι, παίζει παντού το link.
πατάμε πάνω στο link, κάνουμε σύνδεση με το Facebook, πατάμε ότι δεν είμαστε ρομπότ και έχουμε ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι δηλαδή πραγματικά 5 με 7 δευτερόλεπτα θα πάρει στον κόσμο από το χρόνο του για να κάνουμε κάτι πολύ τρελό, πολύ δυνατό, εξωπραγματικό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Να πούμε ότι όλο αυτό δεν έχει κάποιο κέρδος, γιατί είναι σημαντικό. Μισό. Άσε λίγο να το πω. Περίμενε. Γι' αυτό το αναφέρω για να ξέρετε ο κόσμος. Δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλο ούτε για τον Βαγγέλη, ούτε για κανέναν άλλο από τους συμμετέχοντες. Είναι μια εμπειρία καθαρά ταξιδιωτική, παύλα ως ντοκιμαντέρ στη συνέχεια. Μπράβο. Λοιπόν, χώρια από αυτό, Κώστα, εγώ το έχω ήδη κανονίσει. Αυτοί όταν φεύγεις από εκεί πέρα σου δίνουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του εξοπλισμού που κατασκευάζουν, γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να το πουλήσουν. Αυτό το κομμάτι του εξοπλισμού, επειδή βγαίνει αποκλειστικά μόνο για μας, δηλαδή το μπουφάν που θα φοράμε θα έχει τη σημαία της Ελλάδος, γιατί θα είναι αποκλειστικά ραμμένο για μας, γιατί μιλάμε τώρα για προϊόντα τα οποία είναι κομμένα ραμμένα πάνω στον διαγωνιζόμενο, γιατί μιλάμε για περίεργες συνθήκες, καιρικές συνθήκες. Ό,τι μπορώ, έχω συμφωνήσει ήδη με μια φιλανθρωπική οργάνωση, θα το βγάλουμε σε δημοπρασία για να βοηθήσουμε μικρά παιδιά. Επίσης, κάποια πράγματα ακόμη τα οποία δεν μπορώ δυστυχώς να τα ανακοινώσω, που θα έχω μαζί μου, και αυτά θα βγουν σε δημοπρασίες για να βοηθήσουμε μικρά παιδιά. Θεωρώ ότι από τέτοιες κινήσεις, χώρια το ότι θα με βοηθήσει ο κόσμος να κάνω ένα δικό μου προσωπικό όνειρο, αλλά και μέσα από αυτό να το ζήσει και ο κόσμος αυτό που θα ζήσω εγώ, νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε να κάνουμε και τα όνειρα που είναι ακόμη πιο σημαντικά, και ειδικά των παιδιών, να γίνουν πραγματικότητα όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι μας. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου, μόλις γυρίσω, το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι να τρέξουμε αυτές τις δημοπρασίες για να δοθούν κάποια πράγματα, κάποια χρήματα να μαζευτούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι δηλαδή, είναι δηλωμένο αυτό το πράγμα ότι θα γίνει. Απλά κάποια πράγματα, αν δεν βγούμε πρώτοι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα ανακοινώσω κι ας έχουν συμφωνηθεί. Ωραία. Με κάποιους, να το πω έτσι απλά, σε συμφωνία με κάποιους αθλητές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κόσμος ζητά άλλη μία φορά τη διαδικασία, δεν τη γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Ωραία. Πατάμε πάνω στο link του διαγωνισμού, το οποίο θα το βρείτε παντού αυτή τη στιγμή, και είπαμε χθες το βράδυ βρίσκεται στο Facebook στις ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα βγει κατευθείαν αυτόματα η σελίδα του διαγωνισμού, που θα δούνε το προφίλ το δικό μου και θα γράφει επάνω vote. Πατάμε στο vote, θα κάνουμε αυτόματα, θα μας ζητήσει να γίνει σύνδεση μέσω Facebook για να υπάρχει αξιοπιστία στο διαγωνισμό. Πατάμε ότι κάνουμε σύνδεση με Facebook και μετά θα μας βγάλει απλά ένα τετραγωνάκι, το οποίο πρέπει να κάνουμε κλικ ότι δεν είμαστε ρομπότ. Γιατί αυτό εδώ πέρα το κάνουν για, υποτίθεται, σαν δικλίδα ασφαλείας, την οποία φυσικά οι hacker την περνάνε. Αλλά είναι αυτή η διαδικασία. Μιλάμε τώρα για τρία κλικ τα οποία γίνονται κυριολεκτικά σε 7 δευτερόλεπτα και δεν κοστίζει τίποτα. Μάλιστα. Γρηγόρη, τι άλλο πρέπει να ρωτήσουμε χρηστικό, ας πούμε, για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει και τον Βαγγέλη φυσικά. Επειδή και εγώ έχω κάνει τη διαδικασία, απλά να πούμε ότι αυτή η επαλήθευση για το ρομπότ μπορεί να βγει 2 και 3 φορές. Ναι, δηλαδή όντως, σε ένα πιο ακραίο σενάριο. Οπότε αν συμβεί και αυτό, να συνεχίσετε κανονικά τη διαδικασία. Μπορεί και να βγάλει, να ζητήσει για κάποιες εικόνες να πατήσουμε κλικ. Το βγάζει μία στους 4 ή μία στους 5 ανθρώπους που πάνε να ψηφίσουν. Άρα, ναι, όποιος έχει Facebook, κάποιος χρήστης, κάποιος που δεν είναι χρήστης ή δεν έχει λογαριασμό Facebook, δεν μπορεί να βοηθήσει. Όποιος δεν έχει λογαριασμό Facebook δεν μπορεί να. Άρα απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν λογαριασμό Facebook να κάνουν τη διαδικασία. Είτε βρίσκοντας το προφίλ σου Βαγγέλης Βασιλιάδης στο Facebook, είτε μέσω της ανάρτησης που έκανε χθες, όπως είπες, η ΠΑΕΠΑΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει όπου βρουν link. Ναι, αυτή τη στιγμή το έχει ανεβάσει παράδειγμα και ο Γιάννης ο Σερβετάς. Χθες το ανέβασε και ο Τόνης Φίνος. Τους ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Η βοήθεια έχει γίνει μια απίστευτη συστράτευση από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακόμη και από άλλες ομάδες μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε Βαγγέλη μαζί σου για την τρέλα κτλ. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν χώρια από την ψήφο, να το στείλουν και σε φίλους και σε κοινοποιήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μάθει ο κόσμος ή να το δει ο κόσμος, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει μείνει ουσιαστικά μια μισή μέρα.
Είναι αμαρτία να χαθεί τόσος κόπος, τόσος αγώνας που έχει γίνει όχι μόνο από μένα, αλλά από όλους εσάς, από όλο τον κόσμο που βοηθάει γνωστούς, αγνώστους κτλ. Είναι πραγματικά κυριολεκτικά αμαρτία. Έχουμε φτάσει. Είσαι πρώτος αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο με 9.689 ψήφους. Ναι. Ο δεύτερος. Ναι. Η δεύτερη έχει 9.560. Έχουμε αρχίσει και ανοίγουμε τη διαφορά. Και όλο αυτό συμβαίνει πραγματικά στην ενεργοποίηση που έχει γίνει τώρα από όλους. Και δεν ξέρω, δηλαδή σήμερα θα το πάω σε αίρια. Έχουν μείνει άλλες 38 ώρες, 40 ώρες για να τελειώσει. Θα πρέπει να το πάμε με αυτό το ρυθμό. Ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρη, νομίζω ότι το αναλύσαμε. Ναι, όχι. Καλυφθήκαμε όλοι και όποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει, επειδή πραγματικά είναι πολύ εύκολη διαδικασία, ας μπει στη διαδικασία να το κάνει. Ναι, όποιος θέλει. Καλή επιτυχία, θα πρέπει να βοηθήσει το Βαγγέλη να φτάσει στον αρκτικό κύκλο με τον μπουφάν της Ελλάδας και τη σημαία του ΠΑΟΚ. Βαγγέλη μου, να σου πω καλή επιτυχία. Ευχαριστώ όλους σας. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Λοιπόν, παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου.